Εγώ μην ήμουν στο τώρα. Και με κυνηγάνε τώρα. Με κυνηγάνε, με σκοτώσουν. Λέει, πού το ξέρεις αυτό ότι με είχε εγκαταλείψει ο όρος ο ναός. Ποιος τα είπε αυτό. Πού τα ξέρεις, είπε. Λένε και εμείς σήμερα γιατί όλοι για τον Βρούνο είμαστε. Δεν θα είμαστε όλοι για τον Βρούνο. Είναι και καλοί άνθρωποι. Βέβαια, όπως είπατε. Καλοί μου. Είναι και καλοί άνθρωποι. Λέω εγώ, είμαστε για τον Βρούνο είμαστε. Ναι. Είναι κι άλλοι πιο χειρότεροι από μένα. Μην πούμε ότι είμαστε άγιοι άνθρωποι, ότι είμαι θα αμαρτωλή. Ναι. Λοιπόν. Εγώ έχω φυλάξει λέει 7.000 ψυχές, οι οποίοι δεν έχουν πληγεί ένα στο βάλω. Και εσύ λες ότι είσαι μόνος. 7.000 έχω φυλάξει. Αλλά τώρα φύγει, και θα πας στο στην έρημο της Δαμασκού. Πού να πες στη Δαμασκό. Πόσο μακριά, στη Συρία δηλαδή. Και θα κρίσεις Ελισσαίο τον προφήτη αντί σου, να σε εδεδικασίσεις. Κάνε εδεδικασίσεις. Εις το χωρίον Αβδελμαουδά. Στην έρημο του Δαμασκού ήταν το χωρίο Αβδελμαουδά. Λοιπόν, πηγαίνει, πέρασε κοντά και ήταν ο Ελισσαίος με 10 ζευγάρια βόδια. Ζευγαρίζαν. 10 άρωτρα. Τώρα πίσω από κάτω. 10 αυδάκια δεν θα είναι. Και του έριξε τη μυδωτία πάνω του Ελισσαίου. Σταματάει τα πόδια, τα έβγαλε από το αυλάκι, τα πόδια πέφτουν. Και του λέει, κύριε λέει, να μου επιτρέψεις να πάω να φιλήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου, τι αδυναμία είχε. Το πατέρα μου, ο Σαββάτ, ονόματι, πατέρας. Να φιλήσει τον πατέρα μου και τη μάνα μου, λέει, και έπειτα έρθουμε μαζί σου. Πήγαινε, πήγε, τους χαιρέτησε και πηγαίνει και σε τα δυο βόδια και τους έκανε τραπέζι στο βολιό, στο λαό. Το μοίρασε όλο. Και έγινε ακόμα στο Ηλία μετά ο Ελισσαίος. Από εκεί είχε μια αποστολή να κάνει. Τον άφησε τον Ελισσαίο σε ένα μέρος. Μην εδώ Ελισσαίε λέει, γιατί έχω μια αποστολή να κάνω και πρέπει να την κάνω μόνος μου. Πήγε. Πηγαίνει. Τι γίνει εκεί. Αυτός ο βασιλιάς του Ακάου και η Γεζάδα είχε ένα αμπέλι ο δίκαιος στον Αβουθέ. Και του το ζήτησε, επειδή το είχε κοντά στο σπίτι του, ο βασιλιάς, να του δώσει να το κάνει κύπολα κάνω, να πει το σλάχανε. Και σου δίνω άλλο αμπέλιο. Ζει Κύριος ο Θεός, δεν στο δίνω το αμπέλιο. Διότι όταν έρχομαι εδώ, θυμάμαι τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Το έχω και νόμα, τι δεν νομίζω. Πηγαίνει ο βασιλιάς, λυπημένος στο σπίτι. Το
Το βλέπει η Βασίλισσα. Τι έχεις εσύ, αυτό και αυτό λέει. Το ζήτησα από τον Αβουθέ το Αμπέλη και δεν μου δίνει. Μη στενοχωρείς, θα το πάρεις σε λίγες ημέρες. Γιατί η γυναίκα είναι Θεός και δάξη. Ναι, είναι Θεός και δάξη. Όχι όλες. Με συγχωρείτε και όλες. Και το παραδείγμα, οι γυναίκες είναι έξω από εδώ. Λοιπόν, παίρνει και γράφει γράμμα προς τους επάρχους. Γράμμα. Με το χαρακτήρα του βασιλιά. Βάζει πλαστογραφία, την υπογραφή του βασιλιά και τη σωρία του τη κλέβει. Φορεί τα γράμματα, ότι τα είχα ήταν αποσταλμένα από το βασιλιά τα γράμματα. Και τι έγραφε μέσα. Θα κάνει και θα κηρύξετε επίσημη νηστεία. Επίσημη νηστεία. Και θα βάλετε αρχηγό τον Αβουθέ, αυτό που και τον πει. Το δίκιο τον Αβουθέ. Τον Αβουθέ. Και θα βρείτε δύο κακούς ανθρώπους, δύο ψευδομάρτυρες, να το καταγγείλουν ότι Δάκα ευρωτήμησε τον Θεό και τον βασιλιά και είχε θάνατο διαλυθοχωρισμό. Το πέτυχε. Το έκανε το δικό σου. Και πήγαινε να πάει στο Αμπέλη τώρα γιατί πέθανε ο γονός. Πήγε να πάρει το Αμπέλη και βρίσκει το προφητηλία μέσα στο Αμπέλη. Του λέει, με βρήκες ευθερά μου. Σε βρήκα, είπε, ναι. Γιατί εσύ έχεις γεννηθεί να πράξεις κακό και όχι καλό έργαση στη ζωή σου. Αλλά στον τόπο αυτό που έγκρισαν τα σκυλιά, το αίμα του Ναβουθέ, του δυο, θα κλείψαν και το αίμα το δικό σου. Και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου θα φάνε τα σκυλιά. Βασιλιάς ναι. Και εντράπηκε ο βασιλιάς. Και πετάει το βασιλικό μαντίο. Και βρήκε την πάλι τσουβάλια και τα άρχισε απάνω. Και του λέει ο καλός Θεός. Του Ηλία. Το βλέπεις λέει το βασιλιά πόσο ταπεινώθηκε μπροστά μου. Ταπείνωση. Η ταπείνωση. Κερδίζεις. Ταπείνωση. Κερδίζεις. Δεν χάνει. Ποτέ δεν χάνει. Δεν είναι ταπείνωση ο άνθρωπος. Λοιπόν. Πόσο ταπεινώθηκε μπροστά μου. Δεν τιμωρήσω αυτό, ναι. Τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Πήρε χάρη. Ο Βασιλιάς. Γιατί ταπεινώθηκε. Και μόλις πήγε αυτός ο βασιλιάς, πέθανε. Πέθανε, το θάψανε τον αμήνα. Και ήρθε μετά ο νότι ο Χαζίας, ο γιος, μεγάλο γιος. Και πήρε τη βασιλεία. Έγινε στα Μάρια έγινε εδώ. Έγινε βασιλιάς αυτός. Δεν βασίλευσε μόνο 2-3 ημέρες και πέφτει από το λόγο. Υπερό και σαν κατεύθυνση. Και έστειλε ανθρώπους να ρωτήσουν το Βελζεβού. Το ίδιο. Το διάβολο, το ίδιο. Να είναι θα γίνει καλά ο βασιλιάς ή δεν θα γίνει. Πηγαίνει. Εκεί παρουσιάζεται η Ηλία ο Μέγας Αρχάγγελος. Η Ηλία του λέει, τους δουλεύεις αυτοί που πάνε στον δρόμο. Ναι, είπε, τους δουλεύονται. Ο Μιχαήλ ο Χάγγελος. Πήγαινε να τους εμποδίσεις, είπε, να μην πάνε. Πηγαίνει
Πού πάτε? Να ρώτησε ο βασιλιάς και πάει να ρωτήσει το δεύτερο το διάβολο. Να μην θέλει κοντά. Γύρισε πίσω. Να μην πάτε. Και αυτοί φοβηθήκανε και γύρισαν πίσω.